Τώρα, τα μέτρα ασφαλείας βέβαια θα είναι πρωτοφανή, κυρίες και κύριοι. Η αστυνομία βρίσκεται επιποδός ήδη από απόψε, ενώ ο Υπουργός Δημόσιας Τάξης, Νίκος Δένδιας, απίφθινε έκκληση σε όλους τους πολίτες που θέλουν να διαδηλώσουν αύριο να προφυλάξουν την ειρήνη αλλά και την εικόνα της Ελλάδας στο εξωτερικό. Έντονες αντιδράσεις πάντως προκάλεσε η απόφαση της αστυνομίας να απαγορευτεί κάθε δημόσια συνάθρηση στην ευρύτερη περιοχή του κέντρου της Αθήνας από τις 9 το πρωί μέχρι τις 10 το βράδυ. Αστυνομικές δυνάμεις ακόμη και από την περιφέρεια θα επιστρατευθούν προκειμένου να μην δημιουργηθεί κανένα περιστατικό έντασης κοντά στην περιοχή που θα βρίσκεται η Άγγελα Μέρκελ. Από νωρίς το πρωί της Τρίτης, έξω από το Κοινοβούλιο, θα τοποθετηθούν κάγκελα, ενώ στη Βασιλίση Σοφίας θα υπάρχει ο Ατσαλένιος Φράχτης. Σε ετοιμότητα θα είναι και οι υδροφόρες για τυχόν επεισόδια. Γύρω από το ξενοδοχείο που θα καταλύσει η αποστολή θα υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές. Με απόφαση του Γενικού Αστυνομικού Διευθυντή Αττικής από τις 9 το πρωί της Τρίτης μέχρι τις 10 το βράδυ, απαγορεύεται κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθρηση ή πορεία στα σημεία όπου θα περάσει η αυτοκινητοπομπή με τη Γερμανίδα Καγκελάριο. Τα όρια της απαγόρευσης είναι από την Βασιλίση Σοφίας μέχρι την Κατεχάκη και από την Εφρονίου στα όρια του Ζωγράφου μέχρι και το Καλλιμάρμαρο. Δρακόντια θα είναι τα μέτρα και στην Αττική Οδό καθ' όλη τη διάρκεια της διαδρομής από το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος, όπου θα προσγειωθεί το αεροσκάφος, έως τον κόμβο της περιφερειακής Σιμητού με τηλεοφόρο Κατεχάκη και από την έξοδο της περιφερειακής Σιμητού έως τη συμβολή της με τηλεοφόρο Μεσογείων, καθώς και σε ακτίνα 100 μέτρων παράλληλα αυτών των δρόμων. Σε ετοιμότητα θα βρίσκονται σκάφη του λιμενικού και βατραχάνθρωποι σε περίπτωση που επιλεχθεί η εναλλακτική διαδρομή από το αεροδρόμιο Βάρης Κοροπίου, παραλιακή λεωφόρο Συγκρού. Στο κέντρο της Αθήνας θα απαγορεύεται η κυκλοφορία των αυτοκινήτων μεταξύ της περιοχής του Χίλτον, της Βασιλείου Κωνσταντίνου, των στήλων Ολυμπίου Διός, της Αμαλίας, της Πειραιός και του Αγίου Κωνσταντίνου. Οι απαγορεύσεις εκδηλώσεων σε συγκεκριμένες περιοχές είναι απολύτως συνήθεις, όχι μόνο στην Αθήνα, αλλά σε όλες τις πρωτεύουσες του κόσμου, όταν έχετε ένα σημαντικό επισκέπτη. Και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση σε όλους όσους θέλουν να διαμαρτυρηθούν, να προφυλάξουν την ειρήνη στην πρωτεύουσα του κράτους. Για λόγους ασφαλείας, κλειστή θα είναι από τις 10 το πρωί της Τρίτης η σταθμή του Μετρό Πανεπιστήμιο, Σύνταγμα, Ευαγγελισμός, Μέγαρο Μουσικής, Αμπελόκηποι και Κατεχάκη. Την ίδια ώρα, στα δύο κέντρα επιχειρήσεων, σε Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, θα υπάρχουν εισαγγελείς, ενώ θα γίνονται προληπτικοί έλεγχοι και προσαγωγές. Καταγγέλουμε τις αστυνομικές απαγορεύσεις, την επίδειξη πυγμής, την αστυνομική βία, τις παρεμβάσεις των ΜΑΤ, τους τραυματισμούς και τις συλλήψεις απεργών και συνδικαλιστικών στελεχών, οι οποίες στοχεύουν να ακυρώσουν τα δημοκρατικά μας δικαιώματα. Θύελλα αντιδράσεων και στον πολιτικό κόσμο προκαλεί αυριανή απαγόρευση των συγκεντρώσεων σε συγκεκριμένους δρόμους στο κέντρο. Τα πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στοχεύουν στο να δημιουργήσουν ένα γενικευμένο κλίμα τρομοκράτησης εν ώψη των συγκεντρώσεων και αποτροπής του κόσμου από το να συμμετέχει σε αυτές. Ο λαός δεν τρομοκρατείται. Η ανακοίνωση τύπου της ΓΑΔΑ δεν συνιστά ψύχρεμη στάση απέναντι σε λαϊκές διαμαρτυρίες, επειδή δίνει την εντύπωση γενικευμένης απαγόρευσης συναθρήσεων. Η δημοκρατική αριστερά απαιτεί σοβαρότητα και σύνεση από όλες τις πλευρές. Η σχεδόν γενική και απόλυτη απαγόρευση των συγκεντρώσεων αύριο λόγω της επίσκεψης της κυρίας Μέρκελ δεν μας βρίσκει σύμφωνους. Πρώτον, γιατί φοβούμαστε ότι θα έχει αντίστροφα αποτελέσματα, καθώς θα χρησιμοποιηθεί από κάποιους ως πρόσχημα για εκδηλώσεις που υπερβαίνουν τα όρια της νομιμότητας. Δεύτερον, γιατί εμφανίζει την επίσκεψη αυτή ως ζήτημα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες, αφού δεν θα μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τη συγκέντρωση που είχαν οργανώσει έξω από τη γερμανική πρεσβεία, θα συγκεντρωθούν στις 5 το απόγευμα στους στήλους του Ολυμπίου Διός. Η απαγόρευση της συναθρήσεως, η οποία αποφασίστηκε από την κυβέρνηση, αποτελεί ουσιαστικά αναστολή διατάξη του Συντάγματος. Τα μέτρα αστυνομοκρατίας εν ώψη της επίσκεψης Μέρκελ πρέπει να πάρουν την απαιτούμενη απάντηση με τη συμμετοχή χιλιάδων και χιλιάδων στις ταξικές συγκεντρώσεις του ΠΑΜΕ που χτυπάνε στην καρδιά την αντιλαϊκή πολιτική. Πάμε στο Δημήτρη Καρεστεφανή. Τα μέτρα ασφαλείας είναι πρωτοφανή, Δημήτρη, και τίθενται σε ισχύ από απόψε κιόλας. Από απόψε, όπου θα γίνουν προέλεγχοι των αστυνομικών και αν χρειαστεί θα γίνουν και προληπτικές προσαγωγές, που όλη την ημέρα θα υπάρχουν ομάδες συλλήψεων της αστυνομίας και θα προχωρούν σε προληπτικές προσαγωγές σε άτομα τα οποία που φαίνονται ύποπτα. Να σας πω ότι είχαμε μία ανακοίνωση η οποία σήκωσε θύελλα διαμαρτυριών και ακούσαμε και στο βίντεο. Προκάλεσε πολύ μεγάλη αίσθηση και το γεγονός ότι βγήκε αυτή η ανακοίνωση, αλλά και το ύφος αυτής της ανακοίνωσης. Ίσως ήθελαν να προλάβουν κάποιες καταστάσεις. Και τι εννοώ με αυτό? Επειδή 6 ώρα το απόγευμα αύριο οι ανεξάρτητοι Έλληνες
θα πήγαιναν να αποκλείσουν την γερμανική πρεσβεία, ήθελαν να προλάβουν κάτι συγκεκριμένο ή ακόμα και σε κάποιους άλλους γερμανικές εταιρείες, να το πούμε κάπως έτσι, που υπάρχουν στο κέντρο της Αθήνας. Και γι' αυτό βγήκε αυτή η ανακοίνωση. Εγώ πιστεύω ότι ήθελαν να προλάβουν, γιατί με τη συγκεκριμένη ανακοίνωση δεν δείχνει ότι απαγορεύουν τις συναθρήσεις και τις πορείες και τις συγκεντρώσεις. Σίγουρα πάνω από τη Βουλή απαγορεύονται τα πάντα. Εκεί θα είναι ένα. Κάτω από τη Βουλή όμως θα πραγματοποιηθούν κανονικά τα συλλαλητήρια και οι πορείες. Βέβαια θα υπάρχουν 10.000 αστυνομικοί, μάλλον περίπου 10.000 αστυνομικοί. Θα υπάρχουν ελεύθεροι σκοπευτές κατά μήκος της διαδρομής. Θα υπάρχουν άνδρες ασφάλειας, θα υπάρχουν άνδρες των ΕΚΑΜ, της αντιτρομοκρατικής. Βατραχάνθρωποι σε περίπτωση που ακολουθεί το άλλο σενάριο, η άλλη διαδρομή, και πολλά σκάφη του λιμενικού που θα βρίσκονται στα παράλια της Αττικής. Εμείς παρακολουθούμε στο μεταξύ πλάνα από την διαδήλωση που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα από τη ΓΕΣΕ και την ΑΔΔΗ. 6 με 7.000 ήταν συγκεντρωμένοι σήμερα. Ήταν μια πρόβα τζενεράλη και για την αστυνομία αλλά και για τις διαδηλώσεις αύριο. Ήταν μια ειρηνική διαδήλωση. Τώρα να σας πω ότι έχουν ανοίξει τα πάντα μέχρι και το μετρό. Μπορεί ο κόσμος να εξυπηρετηθεί.